Από τον Δήμο του Αγίου Νικολάου θα πάμε τώρα δυτικά, θα πάμε στο Δήμο του Πλατανιά και θα υποδεχθούμε τον υποψήφιο Δήμαρχο Πλατανιά, τον κύριο Γιάννη Μαλανδράκη, ο οποίος βεβαίως είναι και ακόμα δήμαρχος της περιοχής, καθώς η θητεία σας, κύριε Μαλανδράκη, είναι μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα από τα ορεινά χωριά του Δήμου Πλατανιά, από τα Καράνου, που είμαστε με τους υποψήφιους συμβούλους και συνεργάτες μου σε μια επίσκεψη ενημέρωσης και φυσικά συζήτησης. Σας δίνουμε λοιπόν εδώ από τα ορεινά του Δήμου μας την καλησπέρα μας. Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε κατευθείαν στην ουσία της συζήτησης. Μία μόλις εβδομάδα, τι είναι αυτό που αφήνει σε εσάς και την δημοτική σας παράταξη αυτή η προεκλογική περίοδος, καθώς ανέδειξε τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες? Εντάξει, είναι μία προεκλογική περίοδος που είναι λίγο ιδιαίτερη. Θα πω σύντομα το γιατί. Πρώτον, εμείς έχουμε να παρουσιάσουμε ένα έργο για το οποίο δεν έχουμε να πούμε καμιά στιγμή ότι ξέρετε κάτι, υπήρχε πανδημία για 2 χρόνια ή υπήρχαν δυσκολίες. Όχι. Νομίζω ότι σε όλο αυτό το διάστημα η Δημοτική Αρχή, εγώ προσωπικά, αλλά και όλοι οι συνεργάτες μου και το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν σταματάω να το λέω, ανταποκριθήκαμε πάρα πολύ σε μεγάλες προκλήσεις. Τα έργα των καταστροφών του 19. Ένα μεγάλο στοίχημα. Το ξεκινήσαμε, αναθέσαμε μελέτες. Έχουμε υλοποιήσει έργα και έχουμε απορροφήσει μέσα από μελέτες για αυτά τα έργα περίπου 20 εκατομμύρια 33. Είναι ένα επίτευγμα αυτό, κύριε Δασκαλάκη, ένα περιαστικό Δήμο, όταν τα έργα τα εκτελούμε μόνοι μας, χωρίς προγραμματική ούτε υπολογή υποδομών, ούτε με την περιφέρεια Κρήτης. Επίσης, βάλαμε μεγάλα έργα εμβληματικά μπροστά που είναι πράξη. Ξεκίνησε η γέφυρα κατασκευής του Κερίτη, καινούργια γέφυρα στο Κερίτη. Λίγοι το πιστεύανε, όμως είναι γεγονός. Ξεκίνησε η διαδικασία και της ανακατασκευής της ιστορικής γέφυρας του Κερίτη. Για πρώτη φορά δημοπρατούμε έργο με την περιφέρεια Κρήτης, έχοντας κάνει μέσα στις μελέτες, να πούμε, στο ιστορικό αεροδρόμιο του Μάλεμε. Μια μεγάλη περιβαλλοντική, περιπατική, συγγνώμη, πεζοπορική διαδρομή από το Μάλεμε μέχρι το Κολυμπάρι, ολοκληρώνοντας έτσι τα πεζοδρόμια σε όλο το μήκος της παλιάς εθνικής οδού που διασχίζει το Δήμο Πλατανιά. Υλοποιούμαστε με ένα πολύ μεγάλο έργο 8,5 εκατομμυρίων αναβάθμιση και επέκταση του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Πλατανιά μέσω της ΔΕΙΑΒΑ, της δημοτικής μας επιχείρησης. Άρα όλα αυτά τα έργα, και ανάφερα μόνο τα μεγάλα και τα εμβληματικά, τα οποία ακολουθούνται από μια σειρά μικρότερων έργων στον τομέα της παιδείας, στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας. Έχουμε αυτή τη στιγμή 4 παιδικούς σταθμούς και ένα βρεφονιπιακό. Έχουμε αυτή τη στιγμή αναβαθμισμένες σχολικές μονάδες, έχοντας κάνει όχι μόνο στατικές μελέτες όπου υπήρξε ανάγκη, αλλά και το έργο αποκατάστασης και στατικής ενίσχυσης των σχολείων μας, καθώς και σχολεία ενεργειακά αυτόνομα, με ηλιακά πάνελ για παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν. Κύριε Μαλανδράκη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ο δικός σας Δήμος έχει το χαρακτηριστικό μιας παράκτιας ζώνης με τεράστια τουριστική ανάπτυξη και μιας ενδοχώρας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Στα χρόνια που προηγήθηκαν και έχοντας τα ηνία του Δήμου, καταφέρατε αυτή τη διασύνδεση της παραλίας με την ενδοχώρα ή είναι βασική προτεραιότητα για την επόμενη πενταετία εφόσον σας εμπιστευτούν οι δημότες του Πλατανιά? Νομίζω ότι εμείς έχουμε έργο να δείξουμε και έργο να συνεχίσουμε βάσει του σχεδιασμού που έχουμε εκπονήσει. Τι εννοώ? Το ότι έχουμε αυτή τη στιγμή στην ενδοχώρα του Δήμου Πλατανιά μονοπάτια τα οποία υπερβαίνουν τα 160 με 170 χιλιόμετρα και στον αριθμό πάνω από τα 22, τα οποία είναι σηματοδοτημένα, είναι χαρτογραφημένα, τα συντηρούμε σε ετήσια βάση. Τι δείχνει αυτό? Πραγματικά ουσιαστικό έργο στο πώς διασυνδέουμε τον τουρισμό μεταξύ της παραλιακής ζώνης και της ενδοχώρας. Εμπλουτίζουμε το τουριστικό προϊόν και έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε σε πολλούς επισκέπτες, είτε είναι από το εξωτερικό, είτε είναι και εσωτερικοί επισκέπτες, την ευκαιρία να γνωρίζουν τον τόπο μας, τα μνημεία μας, τον πολιτισμό μας και έμεσα βοηθούμε στην τοπική επιχειρηματικότητα. Επίσης, έχουμε φτιάξει ένα site, ένα πόρταλ μάλλον, το Άγκρο Πλατανιάς. Τι λέει εκεί? Προϊόντα που πουλάνε επιχειρηματίες, ομάδες παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί, μπορούν και κάνουν ηλεκτρονική προβολή και δικτύωση και αντίστοιχα οι καταναλωτές επιχειρήσεις ξενοδοχειακού ενδιαφέροντος ή κέντρα υγειονομικού ενδιαφέροντος, δηλαδή ταβέρνες κλπ. Mm-hmm. Να μπορούν να προμηθεύονται μέσα από αυτό και να βρίσκουν προϊόντα τα οποία δίνουν και ταυτότητα ταυτόχρονα στο τουριστικό μας προϊόν. Άρα είναι έργα και πράξεις που έχουμε κάνει. Μάλιστα. Και έχουμε υλοποιήσει. Το προηγούμενο διάστημα είναι φυσικά τις αναπλάσεις που είπα προηγουμένως στην παραλιακή ζώνη. Είστε λίγες ημέρες πριν τη λαϊκή ετοιμιγορία των δημοτών του Πλατανιά. Θέλετε να μας πείτε 2 κουβέντες για τον συνδυασμό σας και τη δημοτική σας ομάδα? Σας άκουσα
σε ρεπορτάζ τις προηγούμενες ημέρες να λέτε ότι έχει έντονο τον αέρα της ανανέωσης ο συνδυασμός σας. Αν σκεφτείτε ότι αυτή είμαστε ένας περιαστικός δήμος, έχουμε ένα συνδυασμό με 247 ανθρώπους, όπου ο αριθμός δεν έχει να κάνει απλά ότι είναι μεγάλος. Είναι 60 συνάδελφοί μου υποψήφοι για το Δημοτικό Συμβούλιο, άνθρωποι που είναι καταξιωμένοι, άνθρωποι είτε έχουν μια διαδρομή μέχρι σήμερα στην αυτοδιοίκηση, είτε είναι για πρώτη φορά οι οποίοι βάζουν υποψηφιότητα, και μάλιστα και μεγάλος όμως από αυτούς είναι και νέοι στην ηλικία, πέρα από νέοι στα κοινά της αυτοδιοίκησης, έχοντας όμως μια διαδρομή προσωπική και επαγγελματική πολύ σημαντική σε αυτό που κάνουν. Συγχρόνως έχουμε στις 51 τοπικές μας κοινότητες παντού υποψηφίους, και μάλιστα όχι αυτούς που ορίζει ο νόμος, δηλαδή ένα αλλά και παραπάνω, δηλαδή και δύο και τρεις ανάλογα με την δυνατότητα που παρέχει ο νόμος παραπάνω αριθμό. Και όλη αυτή η ομάδα έχει όχι μόνο την ανανέωση και τον εμπλουτισμό από ανθρώπους που εμφορούνται από ιδέες και σκέψεις για την αυτοδιοίκηση και εμπλουτίζουν τη δική μας σκέψη και το δικό μας σχεδιασμό, αλλά και από ανθρώπους που είναι στις τοπικές κοινωνίες, τοπικές κοινότητες που για μένα είναι οι ρίζες. Οι τοπικοί πρόεδροι, οι τοπικοί σύμβουλοι είναι οι ρίζες του δέντρου της αυτοδιοίκησης. Εμείς είμαστε ο κορμός και τα κλαδιά οι σύμβουλοι, αλλά είναι προαπαιτούμενη η τοπική κοινωνία να εκφράζεται και να υποστηρίζεται από το τοπικό της Συμβούλιο και το τοπικό της Πρόεδρο. Γιατί οι δημότες του Πλατανιά, και αυτή είναι η τελευταία μου ερώτηση, πρέπει να ανανεώσουν τη θητεία του Γιάννη Μαλανδράκη την ερχόμενη Κυριακή? Θα σας πω πολύ απλά γιατί. Πρώτον, έχουμε έργο. Έχουμε εκτυπώσει και ένα φυλάδιο ενημερωτικό που λέμε με αριθμούς και με νούμερα μέρος των πραγμάτων που έχουμε κάνει την προηγούμενη πενταετία. Υπάρχει λοιπόν ένα αποτύπωμα αυτοδιοικητικό, το οποίο νομίζω είναι όχι απλά καταγεγραμμένο, όχι μόνο δείχνει αποτελεσματικότητα, αλλά είναι και απόλυτα μετρήσιμο και αναπτυξιακά, αλλά και υποστηρίζουμε πραγματικά και την ενδοχώρα και την παραλία με ισόρροπες δράσεις. Και το δεύτερο είναι ότι νομίζω ότι διαπαγόμαστε από συνέπεια. Είμαστε και συνεπείς σε αυτά που λέμε, και αξιόπιστοι όταν το λέμε, και αποτελεσματικοί όταν το κάνουμε. Νομίζω αυτά αρκούν, με την έννοια ότι μπορεί να μας εμπιστευτεί κάποιος, δεν προσαρμοστεί την εμπιστοσύνη του και εξακολουθούμε να τον υπηρετούμε με συνέπεια. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μαλανδράκη. Καλή σας δύναμη. Να είστε...